Πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση με Skype, βέβαια. Στο δεύτερο μέρος θα συνομιλήσουμε, θα πάμε Μεγάλη Βρετανία, θα συνομιλήσουμε με έναν Έλληνα γιατρό που διαπρέπει στο εξωτερικό. Είναι ο κύριος Γιώργος Σακελίων, αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο του Κόλτσεστερ. Κύριε Σακελίων, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, κύριε Πανετόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές και τηλεθεατές σας. Και να σας καλησπερίσω από Κρήτη, βέβαια. Να ξεκινήσω με το ερώτημα, είναι τα εμβόλια η μόνη λύση απέναντι στον εχθρό της πανδημίας? Το εμβόλιο είναι η οριστική λύση. Αυτό δηλαδή που θα μας απαλλάξει μετά από τον κατάλληλο και επαρκή εμβολιασμό ενός μεγάλου κομματιού του πληθυσμού, τότε θα ησυχάσουμε, γιατί θα έχουμε αποκτήσει τελικά αυτή την περίφημη ανοσία γέλης. Μέχρι τότε το όπλο μας μαζί με τον γρήγορο και εκτεταμένο εμβολιασμό είναι η αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας, μάσκα, χέρια, απόσταση. Απάντηση για πόσο διαρκεί η ανοσία σε έναν ανθρώπινο οργανισμό μέσω των εμβολιασμών έχει δοθεί? Όχι οριστική και ξεκάθαρη. Περιμένουμε και βλέπουμε ταυτόχρονα με την πορεία του εμβολιασμού. Γίνονται συνεχείς μελέτες, συνεχείς έρευνες από τους κατασκευαστές των τριών τουλάχιστον εμβολίων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κυκλοφορία, ώστε να προσδιοριστεί τελικά ποιος είναι ο ακριβής χρόνος εμβολιασμού και αν θα απαιτηθεί στο τέλος, στο αίσιο, ελπίζουμε τέλος αυτής της ιστορίας, ένας επανεμβολιασμός και σε ποιο χρονικό διάστημα τακτικά θα πρέπει αυτός να επαναλαμβάνει. Υπάρχουν θολά τοπία λοιπόν στο μέτωπο των εμβολιασμών. Και μέσω των συγκεκριμένων αναπάντητων ερωτημάτων εντείνεται και ο προβληματισμός των πολιτών, όχι μόνο στην Ελλάδα, φαντάζομαι και στη Μεγάλη Βρετανία. Κοιτάξτε, κύριε Μανιδόπουλε, εάν εμβολιαστεί γρήγορα ο πληθυσμός, και όταν λέμε γρήγορα, μέσα στους επόμενους 10 μήνες, όπως τουλάχιστον είναι ο σχεδιασμός εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χθες ο Υπουργός Υγείας και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει εμβολιαστεί όλος ο ενήλικος πληθυσμός της χώρας. Αν αυτό επιτευχθεί, τότε μιλάμε για εκρίζωση του ιού σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα, με παράλληλη βέβαια σημαντική μείωση στις υπόλοιπες χώρες που ήδη έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός. Αν λοιπόν το έχουμε πετύχει αυτό σε 10 μήνες, τότε θα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική άλλη κατάσταση, που μέσα από τον έλεγχο και το στοχευμένο επανεμβολιασμό πληθυσμών θα μπορέσει πλήρως να ληφθεί η νόσος. Υπάρχουν πολίτες εδώ στην Ελλάδα που ρωτούν, ένας ο οποίος εμβολιάζεται, μεταδίδει τον ιό στην πορεία? Έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα? Σίγουρα ξέρετε περισσότερα από εμάς. Ναι. Υπάρχει η τοποθέτηση από τους κατασκευαστές ότι είναι ενδεχόμενο να μπορεί να μεταδώσει σε κάποιο βαθμό τον ιό κάποιος που έχει εμβολιαστεί. Δηλαδή, ο εμβολιασμός προσφέρει ανοσία στον ίδιο, δηλαδή δεν εκδηλώνει συμπτώματα και κατάσταση της νόσου ο εμβολιαστής. Αυτό όμως δεν αποτρέπει το ενδεχόμενο της μόλυνσης και αν η μόλυνση γίνει με υψηλό υλικό φορτίο, αυτό να μπορεί να καταστεί ικανό να μεταδοθεί και σε τρίτους. Άρα λοιπόν, και γι' αυτό η συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι ότι παρά τον εμβολιασμό συνεχίζουμε την αυστηρή τήρηση των μέτρων και τη χρήση της μάσκας. Έχουμε εστιάσει στους εμβολιασμούς και έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη τις όποιες θεραπείες στο νοσοκομείο που υστυλοποιούνται κάποιες θεραπείες. Έχουμε εστιάσει δηλαδή στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία. Να είμαστε ειλικρινείς. Θεραπεία αυτή τη στιγμή με την έννοια της ολοκληρωμένης και αποδοτικής σε μεγάλο βαθμό χρήσης ενός συγκεκριμένου ιατρικού πρωτοκόλλου δεν υπάρχει. Υπάρχουν φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε διάφορα στάδια και σε διάφορα επίπεδα της νόσου να καταπολεμήσουν κυρίως τη συμπτωματολογία και όχι τον ίδιο τον ιό και έτσι να αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό όσο δυνατόν οι παρενέργειες της μόλυνσης. Η θεραπεία των μονοκλωνικών αντισωμάτων έχει γίνει λόγος στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει πάρει έγκριση και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η θεραπεία αυτή έχει χρησιμοποιηθεί και έχει πάρει έγκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδεχομένως να έχει κάποιο αποτέλεσμα στις ήπιες μορφές και στα αρχικά στάδια της νόσου. Έχει τεράστιο κόστος και ακόμα δεν είναι ξεκάθαρα το με ποιο ακριβώς τρόπο επιδρά τελικά στην απόλυτη θεραπεία. Δεν είναι δηλαδή ένα όπλο που λέμε όπου το έχουμε και αν αρρωστήσουμε δεν πειράζει, έχουμε τα μονοκλωνικά και θα σώσουμε τον άνθρωπο. Δεν είναι έτσι δυστυχώς. Το μόνο που θα σώσει τους ανθρώπους είναι η ανάπτυξη ανοσίας και ο εμβολιασμός με βάση αυτή τη στιγμή το πλωστάσιο που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Οι εμβολιασμοί στη Μεγάλη Βρετανία πώς κυλούν, έχουν ακουστεί πολλά, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις ποσότητες και στη διάθεση των εμβολίων? Σαφώς οι εταιρείες καθυστερούν και έχουν κάποιες δυσκολίες ενδεχομένως στη διάθεση του προϊόντος τους. Όμως πρέπει να πούμε ότι η Βρετανία κατάφερε μέσω απευθείας εννοήσεων και με γρήγορη έγκριση που έδωσε στην κυκλοφορία των 3 μέχρι στιγμής εμβολίων να μπει γρήγορα στη διαδικασία του εμβολιασμού. Ήδη σήμερα έχουμε συμπληρώσει τα 4 εκατομμύρια εμβολιασμένους. Ένα σημαντικό ποσοστό δηλαδή αυτή τη στιγμή του πληθυσμού έχει ήδη εμβολιαστεί. Έχουν εμβολιαστεί όλοι οι άνθρωποι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι πάνω από 75 χρονών, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και τώρα στην επόμενη δόση, που είναι από 70 χρόνων και πάνω και άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα, προστίθενται και οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, ώστε να διασφαλιστούν οι μαχητές της πρώτης γραμμής που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του κράτους. Εμβολιάστηκαν οι Βρετανοί βέβαια πρώτοι, αλλά ξέφυγε και η κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Υπήρξαν και περιοριστικά μέτρα. Να μας πείτε λίγο τους λόγους, γιατρέ, που συνέβη κάτι τέτοιο. Πώς ξέφυγε η κατάσταση στην περιοχή σας? Το πρώτο νομίζω που έχει να κάνει ήταν η μετάλλαξη του ιού και ο ίδιος ο ιός. Η εμφάνιση ενός νέου στελέχους του ιού, το οποίο υπήρξε ιδιαίτερα μεταδοτικό. Οι επιστήμονες που το μελετούν μιλάνε για 70%, 60-70% μεγαλύτερη μεταδοτικότητα αυτού του στελέχους. Και βέβαια η χαλάρωση, αν θέλετε, κάποιων μέτρων που κυρίως αναπτύχθηκε στο νότο και στις νεαρότερες ηλικίες. Είναι μια δύσκολη χρονιά αυτή που περάσαμε. Ο κόσμος έμπαινε, έβγαινε στο κλείδωμα, στο lockdown, στους αποκλεισμούς. Εκεί που ένιωθες ότι έχουμε ξεπεράσει το κίνδυνο και ξαναζούμε λίγο κανονικά, ξανακλειδωνώσουν, ανοίγαν λίγο τα εστιατόρια, ξανακλείναν τα εστιατόρια, ανοίγαν τα μαγαζιά, ξανακλείναν τα μαγαζιά. Γιατρέ, όλο αυτό έχει επιφέρει μια κοινωνική κόπωση. Σε αυτές τις μεταλλάξεις που αναφερθήκατε, υπάρχει κάλυψη από τα εμβόλια που ήδη χρησιμοποιούνται, που ήδη γίνονται, υπάρχει απάντηση? Οι κατασκευαστές είναι απόλυτα κατηγορηματικοί ότι και τα 3 εμβόλια καλύπτουν αυτή τη στιγμή όλη τη φάσμα των μέχρι σήμερα διαπιστωμένων και διαγνωσμένων στελεχών που έχουν ήδη μεταλλαχθεί από τον ιό. Άρα είμαστε απόλυτα ασφαλείς για οποιαδήποτε μετάλλαξη. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Υπομονή και τήρηση των μέτρων μέχρι να εμβολιαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.